όλοι οι φίρμες, όλες οι φίρμες του ελληνικού. Μητέρας και πατέρας. Όταν ήρθαν στη Βαρκελόνη, το αρχαίο κατασκεύασμα φέρανε τις φλόγες στο Πειραιά. Πώς βλέπετε? Ναι. Και αν είχε έρθει εδώ. Και αυτή είναι η ροϊκή, η ρόλη της. Ήταν τόσο δυνατή ομάδα που είχε κάνει περιοδία σε όλη την Ευρώπη. Δεν δει... Νάτος. Νάτος, εδώ είναι ο Ολυμπιονίκης. Από ό,τι μου λένε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων και από ό,τι λέει και η Παγκόσμια Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων, το ρεκόρ είναι παγκόσμιο το δικό μου. Δεν υπάρχει άλλος που να έχει καλύψει τόσες Ολυμπιάδες. Αυτή είναι από το 50 τη βλέπω. Η Ολυμπιάδα της Ρώμης ήταν ίσως επειδή ήταν και η πρώτη μου, η πιο δύσκολη. Και τούτο διότι οι συνθήκες τότε της φωτογραφίας ήταν πολύ δύσκολες. Πρώτον δεν υπήρχαν ακόμη, δεν είχαμε και τηλεφακοί. Δεν είχαμε τηλεφακούς. Με το νορμάλ φακό τι να κάνεις. Όταν τον αθλητή τον έχεις στα 50 και στα 60 μέτρα μακριά από τις θέσεις που σε βάζουν, τι φωτογραφίες να βγάλεις με νορμάλ φακό. Τώρα είναι στο Σύλλογο των Ολυμπιονικών. Και αυτός μου έκανε την άποψη. Ναι, ναι. Αυτά είναι. Για μένα μία Ολυμπιάδα, για έναν επαγγελματία, είναι ένα πανεπιστήμιο. Επαγγελματικό. Πανεπιστήμιο. Διότι ζεις και βλέπεις και υποφέρεις και τραβάς τόσα πολλά που αποκτάς μία εμπειρία η οποία στο μέλλον σου είναι χρήσιμη. Πολύ χρήσιμη. Σε άλλα κανάλια. Τέσσερα μηδέν μηδέν. Εντάξει. Δεν το ξέρω, θα το μάθω. Τι πότε θα έρθει. Αλλά για αυτή τη φλόγα πάνω και στο μόνο. Για μένα. Ήταν αρχής, ήταν πρώτος και πάντα έχει πρώτη, δεν έχουμε. Ο Γουλανδρή, το ξέρετε. Ναι, βέβαια. Έχετε ακούσει. Ναι, βέβαια. Νάτος. Και τους είχαν ονομάσει τα βάζος. Ο Ιφαντής. Ναι, εγώ θα έρθω το βράδυ. Ναι. Θα πω αντίο. Θα πω αντίο, όχι επειδή το θέλω, επειδή οι δυνάμεις δεν υπακούν πλέον. Για να μας θυμίζει κάτι, γιατί τραβήξαμε πολλά θυμάτια. Αυτή εδώ η φωτογραφία.